Καλημέρα γλυκές μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω τις παλετούλες που έχω για τις σκιές των ματιών και δεν είναι πάρα πολλές, αλλά πιστεύω να σας αρέσουν. Θα ξεκινήσουμε από μία σειρά παλετών που μου αρέσει υπερβολικά γιατί έχουν υπερβολική απόδοση. Πάρα πολύ καλές τις βρίσκω και πάρα πολύ καλές και πάρα πολύ οικονομικές. Ξέρω ότι στην Ελλάδα τις έχετε και γι' αυτό σας λέω και τσεκάρετε, πραγματικά είναι υπέροχες σκιές, πολύ φθηνές. Εδώ κοστίζουν η τριάδα τους, κοστίζει γύρω στα 3 με 4 ευρώ και η οχτάρα παλετούλα κοστίζει γύρω στα 7, ναι, γύρω στα 7 ευρώ. Και έχουν μία υπέροχη απόδοση. Λοιπόν, έχω πάρει μαζί μου τα μαντιλάκια για να καθαρίσω και και το swatch που θα σας κάνω. Swatch, το δείγμα που θα σας βάλω στο χέρι. Και ξεκινάμε και δεν είναι καμία λιγότερη, καμία δηλαδή κατώτερη πραγματικά, από την Wet and Wild. Μου αρέσουν πάρα πολύ τις Wet and Wild, είναι απίθανες σκιές. Μπορούν πραγματικά να συμβιβαστούν με πολύ high-end προϊόντα και είναι τόσο οικονομικές. Εάν έχετε την ευκαιρία, πραγματικά τσεκάρετε. Έχω από τις σκιές που είναι σε τριάρια πακέτα, έχω τέσσερις. Η πρώτη είναι η Waking on Angels. Walking on Angels. Και είναι αυτή η σκιά. Θα την ανοίξω. Είναι μια σκιά που έχει έτσι ένα κρεμώδης κρέμ ανοιχτό πάνω για το ανοιχτό μέρος του φρυδιού. Αυτό εδώ μπαίνει στην άκρη και αυτό εδώ μπαίνει σε όλο το βλέφαρο. Ακριβώς. Και η απόδοσή τους είναι κορίτσια τέλεια. Τι να σας πω. Μία φορά περνάς και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίες, βουτυρένιες, πολύ αποδοτικές σκιές, είναι υπέροχες. Αυτή ήταν η Walking on Angels. Η επόμενη είναι η I'm Getting Sunburned και είναι μια παλέτα που μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι, να πω την αλήθεια. Μου αρέσει υπερβολικά το καλοκαίρι. Γιατί έχει χρυσό σκόνη, δηλαδή είναι σκόνη για όλο το μάτι, δηλαδή για όλο το βλέφαρο. Μετά αυτό είναι για τη γωνία του βλεφάρου και αυτό είναι για πάνω, εδώ, για το κόκαλο. Και έχει πραγματικά υπέροχη, υπέροχη απόδοση. Μπορώ να σας τη δείξω και ειδικά αυτό εδώ για το καλοκαιράκι, όπως είμαστε μαυρισμένες, είναι υπέροχο. Λένε επίσης ότι τα χρώματα από της Wet n Wild είναι και πάρα πολλά dupes από την MAC. Πραγματικά, μερικά από αυτά μοιάζουν αρκετά. Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι τελείως ολόιδια, αλλά πραγματικά στο μάτι πάνω, πολλές φορές δεν ξεχωρίζονται. Γι' αυτό και καλώς το ονομάζουν και dupes. Το επόμενο είναι το Sweet as Candy. Και είναι αυτό εδώ. Μοιάζει λίγο με το Walking on Angels. Και είναι κρεμώδης πάνω σε κρέμα, κρέμ, σε καφετί και σε ροζέ. Δεν θα το κάνω στο σκοτσάκι, γιατί έχω χρησιμοποιήσει και το άλλο και μοιάζουν λίγο. Και το Silent Treatment, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Έχει ένα πολύ ωραίο του δέρματος χρώμα. Εδώ, είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή για το κόκαλο πάνω, ίσα ίσα που να γυαλίζει. Έχει ένα πολύ ωραίο έτσι προς το καφέ, γκρι, με λίγο γκλίτα μέσα, δεν ξέρω αν φαίνεται χρωματάκι για τη γωνία. Και για όλο το βλέφαρο έχει ένα πιο όμορφο γκρι, ένα πιο ελαφρύ γκρι. Πάρα πολύ ωραίο, το Silent Treatment. Και έχω επίσης μία παλέτα που λέγεται Last Desire και έχει μέσα 2, 4, 6 χρωματάκια. Είναι αυτήν εδώ, την έχω καταχρησιμοποιήσει. Με αυτά τα νύχια μου εδώ. Και αυτό μοιάζει πραγματικά
Και το έχω επίσης και μονό, το crème brûlée. Το χρησιμοποιώ συνήθως για εδώ πάνω, δηλαδή για αυτό εδώ το κόκαλο. Ανοίγει το μάτι. Και είναι ένα επίσης πολύ ωραίο μοβ. Και μου αρέσει γιατί η μία σειρά είναι matte και η μία σειρά είναι γελιστερά. Δηλαδή εδώ είναι matte, εδώ είναι γελιστερή το χρώμα, το crème brûlée. Εδώ είναι ένα μοβ matte, εδώ είναι ένα χρυσαφί με κόκκινο γελιστερό μέσα. Και εδώ είναι ένα ματ μοβ, σκούρο μοβ, και εδώ είναι το μοβ του χρυσαφί, με χρυσαφί. Και είναι πολύ ωραίο, δηλαδή το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές. Ταιριάζει έτσι στο μάτι πάρα πολύ ωραία, ειδικά εδώ πέρα στην άκρη του ματιού. Αυτό ήταν το last desire. Και μετά έχω πάρει δύο παλέτες. Και είναι η μία, η Petal Pasha. Και η άλλη είναι η Coffin Zone. Πιστεύω ότι τις ξέρετε και τις δύο. Δεν τις έχω πολύ χρησιμοποιήσει, αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από την απόδοση που έχουν και οι δύο οι παλέτες. Η Coffin Zone έχει πιο πολλά χρώματα έτσι στο καφετί, στο πράσινο και πιστεύω ότι πάνε πολύ, αρκετά, πολύ ωραία με τα μάτια μου επίσης. Πάρα πολύ ωραία χρώματα. Το βλέπετε, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλές στην απόδοση. Δεν μπορώ να πω τίποτα για την τιμή. Κοστίζουν γύρω στα 7 ευρώ, όπως και η Petal Pasha. Έχει πιο πολύ λίλα μέσα και είναι και αυτή είναι υπέροχη. Αυτή να πηγαίνει και πάρα πολύ με καστανά μάτια, η Petal Pasha. Πάρα πολύ ωραίες οι παλετούλες της Wet n' Wild. Κορίτσια, σας τις συστήνω πραγματικά. Γιατί είναι και πολύ καλές στην ποιότητα, αλλά και πολύ οικονομικές. Και πιστεύω ότι με αυτή την αγορά θα είστε πάρα πολύ ευχαριστημένες. Στην επόμενη που περνάμε είναι οι τρεις παλετίτσες που έχω, τη Sleek. Και ξεκινήσουμε με την Storm παλέτα. Εντάξει, sleek παλέτες ξέρουμε επίσης όλοι μας, δεν είναι τόσο ακριβές. Κοστίζουν επίσης εδώ στη Γερμανία γύρω στα 10 ευρώ. Και είναι, αυτή είναι εδώ, είναι Storm παλέτε, έχει γίνα χρώματα. Η απόδοση των χρωμάτων είναι επίσης πάρα πολύ καλή. Τη βλέπετε. Είναι πολύ ωραίες τα χρώματα της sleek. Και είναι παλέτες που όλοι μας την έχουμε και ειδικά τη Storm παλέτε πιστεύω ότι την έχουμε πάρα πολλές από μας. Η επόμενη είναι... Να, παίρνω και λίγο... Η επόμενη είναι μια από limited edition, τη Showtoppers. Να πω την αλήθεια, εγώ δεν παίρνω τρελά χρώματα. Παίρνω συνήθως έτσι γίνα και χρώματα που μπορώ να τα φορέσω. Και είναι αυτή εδώ η παλετούλα. Έχει μερικά έτσι ανοιχτά highlight, έχει 2-3 έτσι με γκλίτα μέσα και 2-3 με ροζακί. Πάρα πολύ ωραία παλέτα επίσης. Είναι περίπου όμως καινούργια, δεν την έχω καιρό. Και η επόμενη είναι, και αυτή δεν την έχω χρησιμοποιήσει περίπου καθόλου να πω την αλήθεια, είναι η All Ultra Matte και είναι όλα τα χρώματα matte. Είναι όλα τα χρώματα matte και είναι επίσης πάρα πολύ καλή σε απόδοση. Έχει ένα υπέροχο πράσινο, θα σας το δείξω. Ένα υπέροχο επίσης μπλε. Και είναι όλα matte. Και ήθελα μια παλέτα που να έχει όλα τα χρώματα σε matte και όχι σε γκλίτα. Και αυτή είναι η Ultra Matte της Sleek. 10 ευρώ, επίσης πολύ καλή απόδοση. Πολύ ευχαριστημένη, επίσης είχα μείνει το 2012 από την BU, την παλετίτσα της, αυτήν εδώ. Είναι η Heartbreaker παλέτα και έχει μέσα γίνα χρώματα και πρασινάκι. Η απόδοση της δεν είναι τέλεια, αλλά εμένα προσωπικά για καθημερινό μου άρεσε πάρα πολύ και την είχα μέσα στην τσάντα μου και τη χρησιμοποιούσα, μπορώ να πω, κάθε δεύτερη μέρα. Και ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη. Δείξω λίγο το πρασινάκι της, αλλά θα δείτε ότι είναι λίγο πιο ανοιχτά τα χρώματα. Αλλά τώρα έτσι για την άνοιξη, το καλοκαιράκι μου ήταν αρκετά καλή.
Μία πάρα πολύ καλή παλέτα επίσης, και η φίρμα αυτή βγάζει πολύ καλές παλέτες. Είναι της Kiko, η Color Party Palette Holy Vibrations, και είναι αυτήν εδώ, και έχει, κοριτσιά, μία απόδοση, μα μία απόδοση. Θα σας δείξω τώρα. Πραγματικά. Ναι. Δηλαδή τέτοια απόδοση δεν έχω ξαναδεί. Αυτή είναι η αγαπημένη μου παλέτα νομίζω από όλες. Έχει ανοιχτά λίγο χρωματάκια προς το ροζέ, προς το μπλε, και έτσι όμως πηγαίνω άδεια, αυτή να παίρνω. Ναι, είναι υπέροχη παλετούλα. Και έχω επίσης μία ακόμα. Είναι της L'Oréal. Την πήρα στο αεροπλάνο, να πω την αλήθεια. Είναι αυτή εδώ. Την πήρα στο αεροπλάνο. Έχει δύο πουδρίτσες. Εδώ χρυσαφή χρώματα και lip gloss κάτω, που έχω μόνο το ένα δοκιμάσει lip gloss, το βλέπετε. Και αυτό το μάτι το έκανα swatch, δεν το βάλα στα χείλη. Αλλά αυτή η παλετούλα δεν μου αρέσει τόσο πολύ, να πω την αλήθεια. Έχει μεν καλή απόδοση, αλλά δεν τη χρησιμοποιώ. Είναι της L'Oréal. Είναι συλλεκτική, δεν υπάρχει πλέον. Αλλά τόσο πολύ, δεν ξέρω, ίσως τη δώσω στα κορίτσια. Τόσο εσάς να σας τη στείλω σε κάποιον. Είναι ήδη χρησιμοποιημένη, δεν ξέρω άμα δέχεστε τέτοια πράγματα. Δεν πιστεύω να παίρνετε. Εδώ στη Γερμανία δίνουν δηλαδή έτσι. Αλλά εγώ θα κάνω giveaway, να πω την αλήθεια, όταν θα τα κάνω. Δεν θα κάνω χρησιμοποιημένα πράγματα. Θα πάρω καινούργια προϊόντα, θα τα αγοράσω μόνη μου και θα σας κάνω giveaway και θα σας στείλω και στην Ελλάδα. Δεν με πειράζει. Θα τα στείλω και εδώ από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Μόλις αποφασίσω και θα μαζέψω ορισμένα πραγματάκια, θα σας τα δείξω και θα σας πω να σας τα στείλω κάτω στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να κάνω όμως καινούργια έτσι πραγματάκια, να μην είναι μεταχειρισμένα. Και το επόμενο είναι μία παλετούλα που είναι πραγματικά η πιο ακριβή μου παλετούλα. Είχα αποφασίσει και την είχα πάρει. Παίρνω σπάνια high-end προϊόντα, αλλά κάπου κάπου όμως παίρνω κι εγώ. Και είναι όμως η παλέτα που έχω πάρει τα περισσότερα κοπλιμέντα. Έτσι και την έχω φορέσει. Είναι της Lancôme. Και είναι της Lancôme η Hypnose Drama Eyes. Η Violet Magnetic. Και είναι αυτήν εδώ. Κορίτσια, είναι υπέροχη. Όχι μόνο υπέροχη, αλλά τα χρώματά της με πάνε τόσο ωραία. Δηλαδή αυτό το ροζέ, άμα το βάλω μέσα, το ελαφρύ λίλα και μετά το σκούρο στην άκρη, και το μάτι μου κάνει ένα μπαμ. Και όλοι μου λένε κάθε φορά, πω πω, τι ωραία σκιά που έχεις. Και είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο άμμου, ένα πολύ ωραίο eyes makeup για τα μάτια. Και είναι τέλειο. Η απόδοσή τους είναι τέλεια. Το χρώμα τους είναι τέλειο. Δεν ξέρω τι να σας πω. Δηλαδή είναι πραγματικά τέλεια. Η παλέτα της Lancôme Hypnose. Η αγαπημένη μου. Κοστίζει όμως και τα λεφτά της, νομίζω 49 ευρώ. Είναι η πιο ακριβή που έχω. Η αγαπημένη μου. Άμα τελειώσει, δεν ξέρω τι θα κάνω. Μάλλον θα ξαναπάρω μία Lancôme, γιατί μου αρέσει. Αλλά ελπίζω να μην τη λέω τόσο γρήγορα, χρησιμοποιώ τις άλλες. Λοιπόν, αυτές ήταν οι παλετίτσες μου. Δεν έχω πάρα πολλές. Γιατί χρησιμοποιώ συνήθως μόνο λίτσα, μόνο για τα μάτια σκιές. Αλλά πιστεύω να σας άρεσαν. Μπορείτε να μου αφήσετε και σχόλια, μήπως ξέρετε πολύ καλές παλέτες. Τις παλέτες του Urban Decay, να σας πω την αλήθεια, με έχουν μεν κινήσει την περιέργεια, αλλά δεν τις έχω αγοράσει γιατί δεν υπάρχουν εδώ πέρα στη Γερμανία. Και μέσα στο eBay τις βρίσκω μεν, αλλά σε προσφορές των 80 ευρώ και δεν βλέπω το λόγο να τις αγοράσει κάποιος στο 40, και επειδή δεν υπάρχουν στη Γερμανία να έρθει εδώ και να τις πουλήσει μετά στους 80. Αυτό το πράγμα δεν το ανέχομαι και δεν υποστηρίζω κάποια τέτοια αγορά. Γι' αυτό και ή θα έρθω στην Ελλάδα και θα αγοράσω, ή κάποτε άμα θα πάω στη Γαλλία, ή άμα πετάξω στην Αγγλία, στο Λονδίνο για κανένα Σαββατοκύριακο, ίσως την πάρω από εκεί. Αλλά εδώ από το eBay δεν τις παίρνω.
και χάρηκα πάρα πολύ που τα ξαναείπαμε. Φιλάκια γλυκές μου, σας αγαπώ πάρα πολύ. Γεια σας.